Αφήνουμε στην άκρη για λίγο το ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό το οποίο λέγαμε και πριν. Η Κυριακή είναι η μέρα που θα διεξαχθεί αυτό το σημαντικό μας με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε ακόμα μία έτσι, ένα ακόμα σημαντικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με κάτι εντός γηπέδου, αν και θα γίνει στο γήπεδο, στο Αλεξάνδρο, και μιλάμε για την τέταρτη αιμοδοσία της ΚΑΕ ΑΡΣ. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο γιατρός του ΆΡΕ, ο κύριος Νίκος Κουκουλιάς. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, εντάξει. Καλά τα αγωνιστικά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πάνω από τον αθλητισμό, όπως αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία που συνεχίζει ο ΆΡΕΣ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Συμφωνώ. Συμφωνώ με όλα. Καταρχήν θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά έχουμε αγώνα πάλι. Θα γίνει σε έναν χώρο ο οποίος έχει κάνει πολλούς φίλους να είναι φίλοι του Άρη, φίλους του αθλητισμού. Είναι ένας σημαδιακός τόπος για μένα, νομίζω. Έχει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει, να πάρει την άβρα του γηπέδου, να συναστραφεί με αυτούς που είναι πιο επαγγελματικά στην ομάδα, με τους παίκτες, με τον προπονητή, και ταυτόχρονα να κάνει ένα πολύ αγαστό και μεγάλο έργο, να δώσει λίγο από το αίμα του και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και νομίζω ότι είναι και ένα δώρο και για τους ανθρώπους μας, αλλά και για τους ίδιους εαυτούς μας, κύριε Κουκουλιά, έτσι, γιατί είναι καλό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι όλοι όσοι αποτελέσουν μέλος αυτής της οικογένειας, της τράπεζας θέματος, της ομάδας, της ΚΑΕ ΑΡΙΣ, προφανώς και έχουν αυτόματα προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση τυχόν αναγκών δικών τους ή των ανθρώπων τους. Εμείς όμως δεν το περιορίζουμε εκεί, δεν στεκόμαστε εκεί. Προφανώς όποιος ζητήσει μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, πρώτα φίλοι της ομάδας, αλλά και όχι μόνο εκεί, όχι χωρίς καθαρά οπαδικά κριτήρια. Ας είναι και αυτός ο λόγος που θα έρθει κάποιος να δώσει, μας δεν μας πειράζει. Θέλουμε να γίνει συνείδηση στον κόσμο. Αυτό θα ήταν το όνειρό μας, να γίνει ένας θεσμός, δηλαδή να μπει μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στην παιδεία μας, ότι όπως κάνω κάποια άλλα πράγματα, δύο φορές το χρόνο πηγαίνω, δίνω και μία φιάλη αίμα, βοηθάω τους συνανθρώπους μου, που σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, και η ομάδα, η ΚΑΕ ΑΡΙΣ, απλά δίνει τη διέξοδο, την πόρτα για να το κάνω αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να κάνουμε το βήμα. Ο χώρος υπάρχει, είναι όλα έτοιμα, θα γίνει σε έναν χώρο που αναλαμβάνω, ο οποίος είναι πολύ κοντά στους φίλους της ομάδας του Άρη. Πέρασε μια ευκαιρία να το δούμε σαν μια εκδήλωση, σαν μια γιορτή, όπου ταυτόχρονα νιώθω λίγο από την ομάδα, βοηθάω. Είναι μια όμορφη Κυριακή πρωί και συνεχίζω τη μέρα μου να πάω στο ποδόσφαιρο ή ό,τι άλλο να κάνω. Και επειδή η υγεία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε φανέλα ούτε τίποτα, κύριε Κουκουλιά, δεν είναι απαραίτητο να πάνε μόνο φίλοι του Άρη, μπορεί να πάνε και φίλοι άλλων ομάδων. Εξυπακούεται, δεν αποκλείουμε κανένα. Όπως και δεν αποκλείουμε κανένα στο να εξυπηρετήσουμε, έτσι δεν αποκλείουμε κανένα και στο να πάρουμε. Και είναι μακάρι και να είναι μια αφορμή να έρχονται άνθρωποι από όλους τους χώρους, τα χρώματα, τις ομάδες και να ενώνονται σε ένα ιστορικό μέρος, εγώ παραλαμβάνω, γιατί αυτό το μέρος για μένα είναι συμβολικό. Όχι απλά της ομάδας του Άρη, αλλά γενικά της καθοσφαίρησης, της πόλης. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι συμβολικό. Και το ότι το κάνουμε εκεί, δεν το κάνει σε μια αίθουσα, σε ένα νοσοκομείο, σε κάτι απρόσωπο, σε κάτι ψυχρό, νομίζω ότι κάνει και την όλη διαδικασία λίγο με τους φίλους μας, με αυτά, το κάνει λίγο πιο ευχάριστη, πιο παραίσθητο. Και για να βλέπουμε αυτό, για να το βλέπουμε να γίνεται την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, γιατί είπατε νωρίτερα να το βάλετε στη συνείδηση του κόσμου, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Σαφώς και το έχει αγκαλιάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη φορά, όχι πάντα οι ίδιοι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια δεξαμενή. Για διάφορους λόγους ο καθένας μπορεί να έρθει κάθε φορά. Δεν μας πειράζει αυτό. Αν είναι στη συνείδησή σου, δεν μπορεί σήμερα, θα έρθει την επόμενη φορά. Δεν μας πειράζει αυτό. Θέλουμε να μπει στη συνείδηση, το πρέπει δεν είναι ωραία λέξη γενικότερα. Θέλουμε να μπει στη συνείδηση του κόσμου, στη συνείδηση και στην κουλτούρα του φιλάθλου του Άρη, να είναι πρωτοπόρος και εκεί. Να δείξει μια ευαισθησία παραπάνω, και γιατί όχι, ας ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι. Δεν υπάρχει εδώ ανταγωνισμός. Εδώ μόνο να προσθέσουμε μπορούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ, για παράδειγμα, που έχω να δώσω και πολλά χρόνια αίμα και θέλω να έρθω την Κυριακή, και φαντάζομαι θα είναι πολλοί που είναι στην διαθέση με εμένα, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε κιόλας για αυτή την περίπτωση, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα. Η προετοιμασία, ναι, είναι σαφώς είναι πρακτική ερώτηση, πολύ εύστοχη. Ναι. Πρέπει να έχουμε μια σχετική, να το πω, ξεκούραση, θα ξενυχτήσουμε πάρα πολύ το Σάββατο, να έχουμε ένα καλό πρωινό, να φάμε κάτι το πρωί, να είμαστε υγιείς από 18 ως 65.
στις τελευταίες μέρες, πέντε μέρες, να μην έχουμε πάρει κάποιο φάρμακο, αν πάρουμε ούτε παυσίπονο, ούτε αντιφλεγονώδες, ούτε ναι. Αν κάποιος παίρνει κάτι για την πίεση του, θα το αφήσει τέτοιες πέντε μέρες, δεν πειράζει. Ναι. Και εγώ έτσι κάνω, το αφήνω πέντε μέρες, πάω και δίνω αίμα. Και εκείνη την ημέρα, αφού θα συμπληρώσουμε μια σχετική φόρμα και γινόμαστε επίσημα και μέλη της τράπεζας αίματος, γίνεται μια μέτρηση της πίεσης, μας βλέπει ένας γιατρός από την αιμοδοσία, μετράει την αιμοσφαιρίνη μας και εφόσον είμαστε εντάξει, δίνουμε αίμα. Τώρα βέβαια ζητάτε τον Αργιανό να μην παίρνει κάτι για την πίεσή του γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εντάξει, αλλά σίγουρα κάποιοι έχουν καταφύγει σε τέτοιες λύσεις τις τελευταίες μέρες ειδικά. Και μιας που σας έχουμε και όλο στον αέρα να σε εκμεταλλευτούμε για να μάθουμε λίγο τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο. Γιατί εντάξει, πάντα ένας γιατρός σε μια ομάδα κάθε χρόνο έχει δουλειά. Τελευταία είχατε αρκετή είναι η αλήθεια. Και με Σλαυτσάκη και με Μπέλ και με Μπογορίδη. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε καλά. Καταρχήν, αφού όλοι παίξανε στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, ο Λευτέρης, ο Μπογορίδης έχει φύγει με την εθνική, θα γυρίσει τη Δευτέρα. Άρα και δεν κυβερνήσει κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα, τα αντιμετωπίζουμε και ήδη το τελευταίο παιχνίδι δεν έλειψε κανένας, άρα αισιοδοξώ ότι και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Άρα νομίζω ότι και η διακοπή είναι κάπως ευεργετική για να σίγουρα βοηθάει την αποκατάσταση κάποιων μικροτραυματισμών. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάνε. Μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η υγεία είναι κάτι δυναμικό, αλλάζει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε έτσι, είχαμε σήμερα έχουμε προπόνηση, αύριο έχουμε προπόνηση. Ανά πάσα στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί. Επομένως, με τα τωρινά δεδομένα είμαστε καλά. Ωραία, αυτό είναι το θετικό. Άρα λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο βασικό μας θέμα, ραντεβού την Κυριακή στο Nick Gallis Hall από τις 9. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. 12.30 θα έχει μετά αγώνα μπάσκετ η ομάδα με αμαξίδι της ομάδας μας. Ναι. Επομένως θα δούμε και αυτά τα παιδιά εκεί, θα είναι και εκεί, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Να είμαστε και με εκείνα τα παιδιά όλοι μαζί, εντάξει, θα περάσουμε όμορφα. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί μου ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε την Κυριακή. Τα λέμε την Κυριακή. Καλό απόγευμα. Θα χαρώ πολύ, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον γιατρό του μπασκετικού Άρη, τον κύριο Νίκο Κουλιά.